Στην Κο και στη σκηνή του Ορφέα έλυσαν τις διαφορές τους οι συμπέθεροι από τα Κοσκινού Ρόδου σε μια λαογραφική ηθογραφική παράσταση με άφθονο γέλιο που προκαλούσαν τα καμώματα των συμπετέρων μέσα από την κοσκινιάτικη διάλεκτο και τους απολαυστικούς αυτοσχεδιασμούς των πρωταγωνιστών. Η επιμέλεια και τα κείμενα της παράστασης ήταν της Εύας Μαργαρίτη Καταβενάκη και τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ολόκληρη θεατρική ομάδα. Η παράσταση φιλοξενήθηκε στην Κο με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Τμήματα Πολιτισμού και Πρόνοιας και τη στήριξη του ΔΟΠΑΒΣΚΟ. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, καλώς ήρθατε απόψε στη δική μας βραδιά. Θέλω να καλωσορίσω το Σύλλογο Γυναικών Κοσκινού από τη Ρόδο, ένας δραστήριος και ωραίος σύλλογος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον πολιτισμό και επιθυμία είχαν να έρθουν και να επισκεφθούν και την ΚΟΠ. Την παράσταση στήριξε η συνάδελφός μου Δέσποινα Μουτάφη από το τμήμα της Πρόνοιας της Περιφέρειας μαζί με τη συνεργασία και του τουρισμού στο οποίο υποστηρίζω εγώ στην Δωδεκάνησο. Θέλω να τους καλωσορίσουμε, να τους χειροκροτήσουμε, να τους χαρούμε στην παράσταση την οποία δίνουν αφιλοκερδώς και οι οποίοι προσφέρουν στην τέχνη. Αυτό είναι και πολιτισμός, να ταξιδέψουν, να έρθουν στα νησιά μας, να γνωρίσουν ανθρώπους, παλιούς φίλους, να μας διασκεδάσουν με μια όμορφη θεατρική παράσταση. Πέρσι, τον ίδιο σύλλογο τον έστειλα στην Πάτμο με τη δική του επιθυμία. Έτσι, εφέτος, θα κλείσουν τις παραστάσεις τα με την επίσκεψή τους στο όμορφο νησί. Εκείνο επίσης που θέλω να επισημάνω είναι ότι αύριο στις 10.30 θα δώσουν την ίδια παράσταση στις φυλακές. Ήταν και κοινή επιθυμία και του συλλόγου, του θεατρικού συλλόγου, να δώσουν και μια άλλη μέρα, μια άλλη μορφή ημέρας και σε αυτούς τους έγκριστους στην φυλακή που ο ρόλος μας είναι να δώσουμε και αυτόν τον κοινωνικό τομέα. Καλή σας βραδιά, να αποδεχτούμε και να ευχαριστούμε. Ναι, ναι, συγκογέ μου, να σε δει ο κύριο πρόεδρος τι και πάρει και τι καπλάνι είσαι. Σας παρακαλώ, κάθεσε κάτω εσύ. Εγώ κύριε πρόεδρε. Όχι, εσύ συνέχισε. Κάτω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, που τον καιρό που επάρει ο γιώκας μου στην εκκλησία, εσυνάντησε τη μικρή κόρη του Τουνού. Τα είχα λατή με τα γέλια. Έρεσε το πολύ δίπλα. Τι να κάνει το παιδί πάνω στο βουνό, πάνω κατσί με το πρόεδρε. Ήρθε τίποτα και μανά, κάτσαμε μαζί με την γυναίκα. Αυτή να είχα λατή η γυναίκα. Σας παρακαλώ, συνεχίστε. Και συζητήσαμε και συμφωνήσαμε και αποφάσισα εγώ να κάνω με τα προξενιά. Γιατί πρέπει, μόνο πρέπει με άλλη νεκρικά και κλείοντας τον αποπρόβατο Ελλαδό. Και τις τρεις τις έκρυβκα μέσα, γιατί άμα τις έβλεπε ο γιος το χλωρό να πτούντα, θα τα είχανε και θα ξέρουν ποια τα έχουν κατέξει. Κάτσε καλό. Για μάγκε τρεχοντά στο γιο μου, πού να σε κάψει φωτιά και το πετρόλα να σε κάψει. Μα τι κάνετε, παιδιά, για να είστε λίγο. Συνέχισε, κύριε Μια. Κόμμα και στην εκκλησία, κύριε Πρόεδρε, την ώρα που του ετιάβασε ο παπάς, εν το έφυνε το παιδάκι άδει την κόρη. Γιατί ναι, θα κάνουν το κόρη. Γιατί στο γάμο του δεν καρφωδίκια και έπρεπε την γυναίκα και κάνε τα πέσει. Το έργο το έγραψα, έχουμε κάνει ήδη 13 παραστάσεις. Πιστεύω ότι με αυτές τις δύο που θα κάνουμε θα κλείσει ο κύκλος. Είναι παραδοσιακό έργο. Όλοι βάλανε το χεράκι τους, την πενελιά τους, το χιούμορ τους για να γίνει αυτή η παράσταση που θα δείτε. Και τι είναι αυτά τα καμώματα που κάνουν οι συμπέθεροι και έχουν αναστατώσει τον κόσμο? Έχουνε, ο πατέρας μου από εδώ έχει κατακοροϊδέψει το συμπαθέρα από εδώ το πεθερό μου. όλα θα τα δείτε στη σκηνή τώρα, άμα τα πούμε, δεν θα έχετε ενδιαφέρον να το δείτε. Έχει να κάνει λοιπόν με το γάμο, με το προξενιό, με τα πρικοσύμφωνα. Ναι, όλα αυτά που είπατε, τον κοροϊδέψει και για την ύφη που του δώσε τη μεγάλη αντί για τη μικρή, με τα πρικιά τα οποία με τα χρόνια φθαρήκανε. Και γίνεται το δικαστήριο. Μετά από εκεί και πέρα, η πλοκή
θα είναι επί σκηνής. Ένα έργο που έχει κωμικά στοιχεία, αλλά όπως είπατε έχει και τη σφραγίδα ενός λαογραφικού έργου. Ναι, είναι λαογραφικό. Κωμωδία, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. Είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Είναι αληθινή, δεν είναι... Αυτά που διαδραματίζονται δηλαδή στη σκηνή είναι αληθινά περιστατικά. Βεβαίως είναι αληθινό. Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι ότι γίνονται και στη διάλεκτο την τοπική. Κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έψαξα, έμαθα μερικές λέξεις, οποίες δεν ήξερα ακόμα παλιές. Δεν τα μιλάτε. Έχουν βγάλει, όχι, δεν τα μιλάμε εμείς νέοι. Έχουν βγάλει και βιβλία στα Κοσκινού παλαιότεροι, τα διαβάσαμε και από εκεί βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα. Είναι ένας τρόπος αυτός να διδασκόμαστε την τοπική μας ιστορία και τα τοπικά ήθη και έθιμα. Αν χαθούν τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου, έχει χαθεί και ο τόπος ολόκληρος. Mm-hmm. Γι' αυτό παρακαλάμε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν από μικρά. Mm-hmm. Ώστε μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά να μην αφήνουν τα έθιμα. Αν αφήσουμε τα έθιμα, τελειώσαμε. Mm-hmm. Πάει. Χάσαμε την ταυτότητά μας, χάσαμε τα πάντα. Πόσα χρόνια λειτουργεί αυτή η θεατρική ομάδα? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με τα παραδοσιακά έργα είναι γύρω στα 8 έργα, 8 χρόνια. Mm-hmm. Είναι το τρίτο έργο που ανεβάζουμε. Mm-hmm. Τα δύο πρώτα τα είχε γράψει μια άλλη συντοπίτησά μας, η Μέρη Αϊβάζη. Και το τρίτο τώρα το έγραψα εγώ. Αλλά και πριν από αυτό είχαμε ασχοληθεί πάλι με οικολογικά έργα. Mm-hmm. Ένα που είχα γράψει πάλι εγώ στο παρελθόν. Οικολογικό, και τώρα που ανεβάσαμε και ένα με τον Μάριο το Βερέτα, του σκηνοθέτη που έχουμε κοντά μας, και αυτό οικολογικό, τους Νεφοκαλικά Τζέρους. Είναι εύκολο να στηριχθεί έτσι ένα τόσο σπουδαίο δημιούργημα όπως είναι μια θεατρική παράσταση σε έραση τέχνης ηθοποιούς? Θέση, το σημαντικό είναι ότι όντως η ομάδα είναι αρσιτεχνική και είναι σημαντικό να παίρνεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει, να ανεβαίνουν στη σκηνή και ουσιαστικά να υποδίνονται τον εαυτό τους, γιατί αυτή είναι όλη η μαγεία του έργου αυτού και το προηγούμενο που έχουμε ανεβάσει. Για μένα προσωπικά είναι χαρά να συμμετέχω. Είχα μια μεγάλη πορεία στα πολιτιστικά στο Δήμο Καλεθρίας εκεί που έμεινα επί χρόνια και βρήκα τώρα την ευκαιρία να ξανασυνεργαστώ εδώ με τους ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους αυθεντικούς που δεν έχουν ξανανέβει, που μιλάνε ουσιαστικά όπως μιλάνε στο χωριό τους, γιατί οι νεότεροι μένουν, αλλά οι παλαιότεροι μιλάνε όπως μιλάνε στα σπίτια τους. Και μέσα από αυτό το έργο να αυτοσχεδιάζουμε, διότι το έργο ποτέ δεν είναι το ίδιο. Πάντα το αλλάζουμε, κυρίως με το συμπαίθερο, αυτοσχεδιάζουμε πάνω στη σκηνή. Ανάλογα με τον κόσμο, με την ατμόσφαιρα, με τη διάθεση τη δική μας, οδηγάμε το έργο χωρίς να ξεφεύγουμε από τον κύριο Κορμό εκεί που θέλουμε. Και βγαίνει γέλιο, γιατί πάνω απ' όλα γελάμε εμείς και έτσι γελάει και ο κόσμος μαζί μας, περνώντας την παράδοση συγχρόνως, γιατί τι γινόταν παλιά, πώς ήταν τα ήθη και τα έθιμα και πώς φτάσαμε στις σημερινές μας μέρες. Και αν βγάλουμε και το όνομα του Ηλί. Όχι. Τον άλλο τον γαμπρό. Ηλία. Γιάννη, έπαιξε εσύ και δεκάση. Κακία τι κάνανε. Σύντομα σας λέω πάλι όλους εδώ. Αρχίσαμε πριν 8 χρόνια και είμαστε το πρώτο χωριό που ανεβάσαμε θέατρο παραδοσιακό. Να λέμε και την αλήθεια. Τώρα βέβαια ξεκίνησαν όλα τα χωριά και κάνουν και παραδοσιακούς γάμους και παραδοσιακά θέατρα. Mm-hmm. Αλλά και μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι όλα τα γεγονότα που θα δείτε και όλες οι λέξεις αυτές που θα βγουν, που δεν θα τις καταλάβετε, πρέπει να ρωτήσετε μετά τι εξηγεί κάθε λέξη, δεν ήταν με πονηρία, δεν το έκανε με πονηρία ο κάθε κοσκινιάτης. Από αμάθεια το έκανε, από σου λέω θα το κάνω και άμα βγήκε. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν έχει μέσα πονηρία. Δεν το έκανε με πονηρία. Είναι μια ηθογραφία λοιπόν. Βλέπουμε και τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Ναι. Mm-hmm. Και επίσης, κυρία Μαργαρίτη, είστε και πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών Κοσκινού. Πώς τα συνδυάζετε αυτά και τι στόχους βάζετε για το σύλλογό σας? Όλα τα συνδυάζουμε με αγάπη. Mm-hmm. Χορευτική μας ομάδα που έχουμε, τη θεατρική ομάδα, τις δραστηριότητες που κάνουμε με το Σύλλογο. Ασχολούμαστε με πολιτιστικά, φιλανθρωπικά, κοινωνικά, ό,τι μπορούμε. Και εντάξει, με τη στήριξη της περιφέρειας είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Επειδή θα πάμε στις φυλακές αύριο, η κυρία Μουτάφη μας στήριξε και η κυρία Σβήνου μας στέκεται στο πλευρό, οπότε γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, προσφέρουμε τις παραστάσεις μας δωρεάν, να χαρεί ο κόσμος, γιατί ένα χαμόγελο λείπει τις σημερινές μέρες.